Θέλετε να μας πείτε ποιος ήταν ο λόγος που σας οδήγησε να αποδεχτείτε την πρόταση να γίνετε brand ambassador για τη Steel? Κοιτάξτε, ήταν τελείως αυθόρμητος. Η αλήθεια είναι ότι το 85% των μηχανημάτων το οποίο χρησιμοποιούσαμε από πριν ήταν της εταιρείας Steel. Και αυτό προέρχεται από μια πολύ παλιά ιστορία όπου ο πατέρας μου ήταν μεγάλος θαυμαστής της εταιρείας. Αυτό προφανώς αποτυπώθηκε και σε μένα. Και συνειδητοποίησα ότι επειδή δουλεύουμε και ήδη τα εργαλεία, δηλαδή τα βλέπω πάρα πολλές ώρες, όλα τα εργαλεία, όλου του τύπου. Και στη συνέχεια σιγά σιγά δημιουργήθηκε η ιδέα, η οποία παρά τη διστακτικότητα που είχαμε τους πρώτους μήνες και στο πρώτο ραντεβού που κάναμε, αποδεχτήκαμε το ένα μέρος το άλλο και συνεργαζόμαστε εξαιρετικά τα τελευταία δύο έτη. Πρώτο Θεός, νομίζω ότι είναι κάτι δεδομένο, γιατί βλέπω ότι πραγματικά η συγκεκριμένη εταιρεία λειτουργεί σαν οικογένεια. Και όπως είπαμε και σήμερα σε αυτήν την πολύ ωραία επέτειο, είδαμε ανθρώπους να είναι πάρα πολλά έτη, να αντιπροσωπεύουν το σήμα της εταιρείας. Και όταν κάποιοι πορεύονται οικογενειακά, δημιουργούν μεγαλεία. Είναι κάτι το οποίο εφαρμόζω και εγώ στο κτήμα Τζόρβα. Έχουμε μια πάρα πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων που βλέπουμε πάρα πολύ σκληρά. Γιατί τελικά πρέπει να μοιραζόμαστε όλοι το ίδιο πάθος για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάτι καλύτερο. Τι καινούριο μπορεί να παίρνουμε, μια που το ανέφερες, και από το κτήμα Τζόρβα στο άμεσο μέλλον? Το άμεσο μέλλον έχει σε αναμονή τους ίνους μας, τα κρασιά μας, τα οποία ευελπιστούμε να βγουν σε ένα έτος από τώρα. Έχουμε καθυστερήσει, γιατί αυτή η ενεργειακή κρίση δημιουργεί πρόβλημα σε όλες τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις νεοσύστατες όπως είναι και η δική μου. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δημονώ και ο ίδιος με μεγάλη αγωνία να δω την ανταπόκριση του κόσμου, γιατί το ελαιόλαδο και η ελιά καλαμών έχουν πολύ μεγάλη αποδοχή και αναγνωρισιμότητα από πολύ καταξιωμένους σεφ. Και όχι μόνο, και από τους καταναλωτές οι οποίοι τα γεύονται στα σπίτια τους. Οπότε ανυπομονούμε για τους ίνους.